Πριν από το recording ξεκίνησε. Πραγματικά δεν έχω ξυπνήσει ακόμα. Λοιπόν, σε περίπτωση που μόλις τζοϊνάρατε, αυτό είναι το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στην ομάδα Κουκουρούκου απέναντι στους Ταβλιάριδες. Η πίστα είναι Kaiderin Depths. Έχουμε στην πάνω πλευρά του χάρτη τον Duncan, ο οποίος θα είναι Terran. Okay, ο Μπρόλ είναι στην πάνω πλευρά. Δεν ξέρω γιατί το ποντίκι μου κάνει ό,τι θέλει σήμερα. Στην κάτω πλευρά του χάρτη έχουμε τον Bonito και στην αριστερή τον Ray Rice. Το προηγούμενο παιχνίδι ήταν αρκετά ενδιαφέρον, δεν θέλω να στο σποιλεριάσω. Ήταν. Βασικά ήταν η επιτομή του όταν κάτι πάει στραβά με την πρώτη σου μεγάλη επίθεση. Μετά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα τέλος πάντων και. Γενικότερα, από ό,τι έχω δει και γενικότερα στο Summer Cup, ο Ray Rice και ο Bonito είναι δύο παίχτες οι οποίοι. Από τη στιγμή που τέλος πάντων βγάλουν το στρατό τους, γιατί από ό,τι έχω δει τέλος πάντων στα περισσότερα live cast που έχω κάνει, πηγαίνουν για. Seastank Marine ουσιαστικά. Τώρα ανάλογα μερικά Medivac, μερικά Viking ή τέλος πάντων μερικούς Marauders σε περίπτωση που υπάρχει Zerg παίχτης. Μόλις καταφέρουν τέλος πάντων και βγάλουν εκείνο το σιδηρόδρομο τέλος πάντων από τα Seastanks και όλα τα υπόλοιπα, δεν υπάρχει τόσο να τους κουνήσεις τέλος πάντων από τη βάση σου για κανένα λόγο. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα scouting από τον Broly. Ελπίζω εγώ να μην του καθυστερώ το παιχνίδι με τον υπολογιστή μου. Είναι πολύ δύσκολο τέλος πάντων να στριμάρεις όταν είναι 4 παίχτες συν 2 observers τέλος πάντων. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχουμε ένα Wolof στην είσοδο της βάσης τέλος πάντων του Ray Rice. Βλέπουμε εδώ πέρα τα δύο επιθετικά SCVs από τον Duncan και από τον Broly. Ο Ray Rice όμως αντιδρά όπως αντέδρασε και ο Bonito στην προηγούμενη φάση και δεν ξέρω κατά πόσο το όλο σκηνικό αυτό θα πάει καλά για τους για τον Duncan και για τον Broly. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι βλέπουμε scouting και από τις δύο πλευρές. Ο Duncan όμως μαζί με τον Broly έχει κλείσει το natural, σημαίνει ότι μπορούν να το πάρουν πολύ πιο γρήγορα. Απ' την άλλη ο Bonito και ο Ray Rice προσπαθούν να κλείσουν τις εισόδους τους παρά να τέλος πάντων ασχοληθούν με ένα γενικότερο wall off σε τέτοια φάση. Δεν, αυτό είναι καλό, είναι κακό ανάλογα το τι η army composition θα αποφασίσεις. Μερικές φορές ακόμα και το wall off δεν είναι ότι καλύτερο, ήταν αν προσπαθούν τέλος πάντων μπορούν να σηκώσουν τα χτήριά τους, μπορούν να πάρουν όμως add-ons τα οποία σε μερικές φάσεις δεν μπορείς να τα βάλεις εδώ πέρα όπως ίσως να θέλες. Και επιτέλους ο Bonito εδώ πέρα μαζί με το Ray Rice κατεβάζουν bunkers. Ίσως είναι κάποιο έξτρα τέλος πάντων κόστος. Ναι, με τα bunkers μπορούν να σε προστατεύσουν στους μαρίνους τέλος πάντων γενικότερα τις μονάδες τις οποίες έχεις. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι που γίνεται λίγο αργότερα, δηλαδή μας το 4ο λεπτό και ουσιαστικά δεν έχουν τελειώσει τα bunkers, που σημαίνει ότι τώρα εντάξει για early aggression στο 4 είναι αρκετά δύσκολο, φίλο να ομολογήσω, είναι δεκτό. Από την άλλη όμως είναι κάποια minerals τα οποία εντάξει μπορεί να έχεις το salvage και δεν τα χάνεις, αλλά γενικότερα χάνεις mining time από τα SCV σου, χάνεις χρόνο ουσιαστικά και τέσμα ανάλογα βέβαια το level of play που είσαι. Βλέπουμε εδώ πέρα ο Duncan πηγαίνει για ένα factory. Είναι από δική του πλευρά starport από τον Broly, ο οποίος αναρχίμαι και εκείνος όχι, έχει ρίξει starport κάπου και δεν το βλέπω ή και όχι, καταμένει δυσχρωματοψία, δεν έχει καμία σημασία. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει Tech Lab. Θα ίσως να προσπαθήσουν να νικήσουν τον Bonito και τον Ray Rice στο δικό του παιχνίδι. Και ορίστε ένα πάρα πολύ ωραίο πλάνο. Δεν ξέρω πότε είναι. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι φτιάχνεται δεύτερο factory για τον Ray Rice. Αναρωτιέμαι αν θα ξαναπάει τέλος πάντων για Mass Seed Stank ή αν θα αποφασίσει τέλος πάντων να πάει για μερικά Hellions. Βλέπουμε το Infernal Igniter από τον Broly. Και ουσιαστικά προσπαθούν να κάνουν counter την προηγούμενη τέλος πάντων το προηγούμενο army composition τέλος πάντων αντιπάλων τους. Βλέπουμε ότι το Infernal Pre-Igniter θα κόψει τους Marine, θα τους κάψει τέλος πάντων πριν προφτάσουν να κάνουν οτιδήποτε. Ενώ από την άλλη ο Duncan θα πάει για Seastank Heavy στρατό και σε περιπτώσεις που έχει τα upgrades μπορεί να κάνει τέλος πάντων πολύ καλύτερη ζημιά τέλος πάντων στον Ming Rice από ότι εκείνο σε αυτόν. Βλέπω εδώ πέρα το τρίτο bunker. Έχουμε εδώ πέρα το Triforge τον bunker.
είναι μια τέλος πάντων λογική. Από την άλλη, το να έχεις ακόμα άλλες μονάδες εδώ πέρα, όταν έχει τέλος πάντων τόσο μεγάλο κούτελο, ειδικά σε αυτή την πλευρά εδώ, και είδα κάποιο κλικ. Οπότε ή θα χτίσει εδώ πέρα ο Ray Rice, ή είναι drop αυτό το οποίο είδα. Οκ, okay, είναι drop λοιπόν. Δεν ξέρω αν αυτό το scan ήταν το καλύτερο πράγμα στον κόσμο. Βλέπουμε εδώ πέρα τρία Hellions, Blue Flame, τα οποία θα μπουν μέσα στο Mineral Line. Να δούμε, πέφτει ένα. Δεν πέθαινε όσο θα περίμενα. Για να δούμε. Αυτά τα Blue Flame Hellions απλά θα μπορούσαν να πάνε στους Marine μέσα. Αυτή τη στιγμή έχει χαθεί αρκετό mining time για τον Ray Rice. Τα Blue Flame Hellions είναι ακόμα εκεί, έχουν μεγαλύτερο mobility από τους Marines. Και όχι, μην τα πας πάνω στο Seed Tank, όχι. Βλέπουμε εδώ πέρα δεν έχει πάρει το natural του ακόμα. Έγινε πάρα πολύ ζημιά. Αλλά γενικότερα δεν ξέρω. Θεωρώ βασικά ακόμα ότι με λίγο καλύτερο micro θα μπορούσε τέλος πάντων. Οκ, Ray Rice, τι κρύβεις εδώ? Κρύβεις ένα engineering bay. Για κάποιο λόγο. Φαντάζομαι ότι επειδή γινόταν η επίθεση τέλος πάντων εδώ πέρα, δεν ήθελε να χάσει το SCV του. Και αυτό το έκανα εκεί. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα. Μπορεί το Ray Rice να ετοιμάζονται για την αντεπίθεση. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι τα seed stank του Duncan είναι σε αρκετά καλή θέση. Εδώ πέρα έχουμε vision από τα Viking. Siege mode από τον Ray Rice, προσπαθεί να σπάσει αυτό το containment. Πραγματικά δεν θα ήθελα να μαρίνει σε αυτή τη μάχη. Leapfrogging από τους παίχτες μας. Ουσιαστικά εδώ πέρα είναι το ποιος θα κάνει το money scan όταν καταφέρει τέλος πάντων. Και πολύ έξυπνα τραβιέται ο Ray Rice και ο Bonito, γιατί θα χάνε πολύ 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 περισσότερο στρατό από τώρα. Βλέπουμε εδώ πέρα Cloaked Bunches από τον Danka νομίζω, όχι από τον Broly. Μια αρκετά καλή λογική τέλος πάντων. Τώρα δεν ξέρω αν εδώ πέρα ο Ray Rice το Engineering Bay το έφτιαξε για να μην ξέρω αντιπαλός του τι έχει. Όχι, αυτό δεν βγάζει καν νόημα. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα ότι ακόμα να πέσουν αυτές τις πέτρες, είναι οι πιο durable πέτρες όλων των εποχών. Από την άλλη βλέπουμε ότι αυτό το SCV εδώ πέρα κάθεται, δεν ξέρω γιατί, ίσως θέλει να κάνει κάτι περίεργο, ή μπορεί και όχι. Ο Bonito εδώ πέρα κρατάει το map control όσο περισσότερο γίνεται. Αυτά τα δύο Selenaga Watchtowers είναι ζωτική σημασία για να ξέρεις πότε σου έρχεται ο αντίπαλος. Αν και πολύ έξυπνα όταν έκανε τον drop του πριν ο Duncan ήταν νομίζω, έβγαλε τέλος πάντων το dropship του λίγο πιο μακριά από το range των Selenaga Watchtowers. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Duncan εδώ πέρα έχει ξεκινήσει ήδη το mining. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Ray Rice και ο Bonito δεν έχουν αποφασίσει ακόμα ποιος θα πάει να πάρει το natural. Βλέπουμε εδώ πέρα το natural του Bonito, το έχει. Το αυτό μπορώ να θεωρήσω δεύτερο natural, γιατί αυτό είναι μισό τέλος πάντων, δεν έχω ιδέα. Τώρα θα ξεκινήσει να χτίζεται. Στη συγκεκριμένη θέση δεν ξέρω κατά πόσο είναι ασφαλές. Παρ' όλα αυτά, όταν έχεις ένα περισσότερο expansion από τους αντιπάλους, είναι πάντα καλό. Αν και τώρα η Terran είναι περίεργα καπέλα όσον αφορά το expansioning τέλος πάντων στο 2v2. Στο expanding, ναι. Λοιπόν, βλέπουμε περισσότερα μπάραξ εδώ πέρα από τους από τον Duncan. Να δούμε αν θα έχουμε περισσότερες άλλες. Όχι, δεν έχουμε άλλα κτίρια από τον Broly. Ένα από την αντίθεση βλέπουμε εδώ πέρα ότι ουσιαστικά το natural το πήρε ο Ray Rice στην το χρυσό. Ενώ περιμένουμε, οπ, και ήρθε το πρώτο Bunchy. Για να δούμε, θα σναϊπάρει το SCV εδώ πέρα το οποίο κάθεται και χτίζει ή και όχι. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι για να δούμε αν υπάρχει ενέργεια για scan. Μόλις υπάρχει ενέργεια για scan, αυτή τη στιγμή είναι κάτι που ο Broly όμως δεν το ξέρει και μπεϊτάρει αυτό το Bunchy τέλος πάντων ακριβώς πάνω στο missile turret. Άλλο ένα Bunchy το οποίο δεν έχει καταφέρει να κάνει. Έχει καταφέρει να κάνει 9 kills, καθόλου άσχημα. Ένα Planetary Fortress από τον Bonito, ο οποίος θα την κρατήσει αυτή τη θέση ό,τι και να γίνει. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχεις αρκετή ενέργεια για να κάνεις cloak. Κάνε, ωραία. Αυτό ήταν το έτσι να μάθεις. Και έτσι θα πρέπει να γυρίσει πίσω, να κάνει λίγο. Όχι. Και επιζεί με 9 hit points. Εντάξει.
ή και όχι, δεν επιζεί. Έκανε λίγο overextend αυτό το Bansios, θα έπρεπε να το είχε γυρίσει πίσω να κάνει αρκετή ζημιά. Ένας Marine εδώ πέρα τον Bonito έχει ένα Bansi kill και εδώ πέρα έχει κάνει αρκετό damage στο συγκεκριμένο τέτοιο. Βλέπουμε και άλλα Bansis εδώ πέρα, τα οποία σνάιπαρουν ένα Seed Stank. Το Minion Align του Ray Rice είναι ένα πολύ επικίνδυνο μέρος για να δουλεύεις για αν είσαι SCV. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι θα πέσει ένα Missile Turret. Εκεί όταν λέμε θα πέσει, εννοούμε θα καταστραφεί. Για να δούμε, προσπαθεί να φέρει τα Bansis με τέτοιο τρόπο ώστε να πέφτει το scan. Οι Marines εδώ πέρα κάθονται. Το scan κρατάει για πολύ περισσότερο από όσο θα ήθελε αυτή τη στιγμή ο Broly του, ο οποίος έχει τελειώσει ενέργεια. Έχει ίσα ίσα, ξέρω εγώ, για 4 δευτερόλεπτα, ξέρω εγώ, cloak. Προσπαθεί να κάνει περισσότερη ζημιά γίνεται. Ευτυχώς για αυτόν. Okay. Και αυτό ανάγκασε τους αντίπαλους του να χρησιμοποιήσουν το scan ίσα ίσα για ένα Bansi το οποίο τέλος πάντων θα γινόταν uncloaked έτσι κι αλλιώς. Αν πάμε στο worker tab, βλέπουμε ότι έχουμε 16-18 είναι, δεν βλέπω μέχρι εκεί. Workers για το Ray Rice έχουμε 34 για τον Bonito. Από την άλλη πλευρά έχουμε συνολικά 76 για τους για το team Κουκουρούκου, αν θυμάμαι καλά. Έχετε χρησιμοποιήσει τόσο creative names που απλά δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα. Από την άλλη βλέπουμε ο Duncan τώρα αποφασίζει να πάρει μόλις το natural του, κάτι το οποίο έχει κάνει ήδη ο Broly. Οι παίκτες μας είναι πάνω κάτω στην ίδια τέλος πάντων θέση. Αν πάμε στο units tab, στο army tab, συγγνώμη, βλέπουμε ότι έχει κάνει τρελό μάκρο αυτό το παιχνίδι ο Duncan. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει το drop από τον Bonito, ο οποίος έρχεται εδώ πέρα, τρώει ό,τι προλάβει και ίσως τώρα θα έπρεπε να μπει στα medivacs και να φύγει. Και αυτή τη στιγμή γίνεται supply block τον Duncan. Βλέπουμε ότι από την άλλη ο Ray Rice έχει σχεδόν καταστραφεί η οικονομία του γενικότερα και να τα μπανσίς του κοστίσανε πάρα πολύ. Και γενικά το πρώτο drop με τα Helions ήταν ό,τι έπρεπε. Ήταν μια πάρα πολύ έξυπνη στρατηγική. Διαβάσαν πολύ καλά τους αντιπάλους τους, το τι κάνουν και όταν κάνουν και ο Broly. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχουμε μερικούς αναποφάσεις τους Marines για ό,τι θα κάνουν. Έχουμε εδώ πέρα ένα κρυφό command center. Μ' αρέσει που το turret πηγαίνει πριν από το command center. Και πολύ καλά κάνει βέβαια, αν κρίνουμε από το τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Τα medivacs αυτά θα πέσουν, βλέπουμε Bansis τα οποία έπρεπε να γίνουν cloak, τώρα έγιναν cloak. Βλέπουμε εδώ πέρα τη μεγάλη μπάλα του θανάτου από τον Duncan και τον Broly. Και φαντάζομαι ότι οι αντίπαλοι τους δεν καταφέρουν μετά από τόση πίεση τέλος πάντων να αντέξουν. Εδώ πέρα εξαφανίζονται ό,τι είδους τέλος πάντων άμυνες υπήρχαν για τον Ray Rice και τον Bonito. Και ουσιαστικά μόλις πήραν τέλος πάντων μία γεύση του δικού τους φάρμακου για το δικό τους unit composition. Βέβαια εντάξει, αν εξαιρέσεις και τα Blue Flame Helion στην αρχή και το TG από τον Ray Rice και τον Broly. Λοιπόν, αυτό ήταν το... Δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι, μάλλον γιατί φαντάζομαι ότι πρέπει να πούνε και δύο παίχτες μας στη G, κάτι τέτοιο. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα τι παίζεται αυτή τη στιγμή. Okay. Anyways, η μάχη συνεχίζεται εδώ πέρα. Φλέγουν ακτήρια τέναν παντού. Ωραία πράγματα. Και αναρωτιέμαι πότε θα δοθεί το τελικό GG τέλος πάντων. Ίσως αποφάσισε τέλος πάντων ένα μέρος της διάδοσης ότι το GG δεν άρμοζε τέλος πάντων στη συγκεκριμένη φάση. Το Planetary Fortress εδώ πέρα θα πεθάνει. Και πραγματικά δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει. Λοιπόν, GG από τον Broly και GG από τον Ray Rice. Άρα ο Duncan συνεχίζει μόνος του. Ήταν BM αυτό. Δεν κατάλαβα Χριστό. Α, οκ, ήταν λίγο BM. Και δεν πήρα χαμπάρι.
την BM for the win. Και εδώ πέρα τελειώνει το παιχνίδι. Λοιπόν, μια στιγμή να παγώσω το recording. Έλα, καλό μου recording, σταμάτα.